Την ώρα που άκουγα την ωραία αυτή έκδηλωση, θυμόμουν κάτι. Παλιότερα, όταν ήμουν ακόμη φοιτητής, διάβασα ένα βιβλίο το οποίο έγραφε ένας καθηγητής τις εντυπώσεις του από τις διορθώσεις του μαθήματος των εκθέσεων. Είχε βάλει λοιπόν ο καθηγητής ένα μάθημα, ένα θέμα δηλαδή, πώς πέρασες την 28η Οκτωβρίου. Και έγραφε λοιπόν ο μαθητής. Σηκώθηκε το πρωί και έφαγα. Πήγα στην παρέλαση, γύρισα το μεσημέρι και έφαγα. Το απόγευμα πήγα με τους φίλους μου έξω, πέρασα μια βόλτα, γύρισα το βράδυ, έφαγα και κοιμήθηκα. Και έλεγε από κάτω ο καθηγητής, μπράβο Ελληνόπουλο, γιόρτασες πολύ καλά την 28η Οκτωβρίου, την εθνική αυτή εορτή. Έγραφε από κάτω ο καθηγητής. Το διάβασε αυτό στις εντυπώσεις τις οποίες είχε ο καθηγητής από τις εκθέσεις. Ενώ σήμερα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Σηκωθήκαμε το πρωί, πήγαμε στη Θεία Λειτουργία, κάναμε τη Θεία Λειτουργία της Αγίας Σκέπης, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ναυπάκτου. Στη συνέχεια κάναμε τη δοξολογία, παρακαλέσαμε τον Θεό, ευχαριστήσαμε τον Θεό για όλα αυτά τα οποία έγιναν και τον παρακαλέσαμε να προστατεύει το έθνος μας και την υπεραγία Θεοτόκου, η οποία είναι η σκέπη όλου του κόσμου. Πήγαμε στην παρέλαση, χαρήκαμε τα παιδιά, την νεολαία της Ναυπάκτου που παρήλασαν με πολύ ωραίο τρόπο όλα τα παιδιά. Στη συνέχεια φάγαμε. Εντάξει, ήταν και αυτό στα πλαίσια. Το απόγευμα ξεκουραστήκαμε λίγα και ήρθαμε τώρα το βράδυ για να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός με αυτό το ωραίο πρόγραμμα. Το εορταστικό πρόγραμμα το οποίο μας παρουσίασε η μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως μας σε συνδυασμό και συνεργασία με το Σύνδεσμο Αγάπης του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου και χαρήκαμε πάρα πολύ και ολοκληρώσαμε έτσι αυτή τη μεγάλη ημέρα, την ένδοξη ημέρα της 28 Οκτωβρίου, που είναι μια ημέρα όχι απλώς εθνικής εορτής, αλλά και εκκλησιαστικής εορτής, που γιορτάζουμε την Παναγία μας, η οποία είναι η σκέπη του κόσμου και προστάτευσε και το γένος μας κατά τη διάρκεια αυτής της δυσκόλου περίοδου. Ακούσαμε όλα εκείνα τα οποία τραγούδησαν τα παιδιά και η Αγγελική που διάβασε τις εντυπώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν στον πόλεμο και θυμηθήκαμε όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπουμε αυτά τα γεγονότα αισθάνομαι ότι δεν ήταν απλώς οι Έλληνες με τους Ιταλούς και αργότερα οι Έλληνες με τους Γερμανούς, αλλά ήταν μια πολεμική σύραξη, ένα πόλεμος μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και ίσως αυτό και είναι το νόημα της σημερινής ημέρας και της σημερινής γιορτής. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας κόσμος εξέφραζε όλη αυτή τη δυτική παράδοση, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, τα οικονομικο-κοινωνικά συστήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν στον δυτικό χώρο μέσα από μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, η οποία ξεκίνησε από τις θεωρίες του Jean-Jacques Rousseau, ο οποίος έλεγε να απορρίψουμε κάθε τι το μεταφυσικό, επάνωδο στη φύση. Όταν λοιπόν έλεγαν επάνωδο στη φύση, το φυσικό άνθρωπο, να διώξουμε το Θεό από τη ζωή μας. Ωραία, ποιος είναι ο φυσικός άνθρωπος? Άλλες φιλοσοφίες έλεγαν ότι ο φυσικός άνθρωπος είναι η λογική του ανθρώπου, η λογικοκρατία. Άλλες οι θεωρίες έλεγαν ότι είναι το συναίσθημα του ανθρώπου και φτάνει διαδοχικά στον Νίτσε, τη θεωρία του νιτσεϊσμού, τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, ο οποίος στη συνέχεια αιματοκύλησε όλη την ανθρωπότητα. Μιλάμε για φασισμό. Τι ήταν ο φασισμός? Τον ιταλικό φασισμό. Η λέξη φασισμός προέρχεται από μια ιταλική λέξη που ήταν το κόμμα του Μουσολίνη και είχε σαν σύμβολο, και αυτό σημαίνει φασισμός, τρία κλονάρια, τρεις βέργες ενωμένες μεταξύ τους από κάποιο φυτό με μια κορδέλα. Ήταν το σήμα του κόμματος του Μουσολίνη, που η βασική θεωρία είναι εναντίον του κοινοβουλευτισμού και υπέρ της θεοποίησης του κράτους με τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο διευθύνει το κράτος. Ήταν ένας εθνικολαϊκισμός, εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, που επιδίωκαν με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν μια κατάσταση και φυσικά και έναν επεκτατισμό. Στη συνέχεια, ο ναζισμός. Τι ήταν ο ναζισμός?
ήταν η γερμανική εκδοχή του φασισμού, τον οποίο ναζισμό τον εξέφρασε ο Χίτλερ με παρόμοια συνθήματα και με την αρία φιλή. Και από πού ξεκινούσε όλο αυτό το πράγμα? Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που λένε ότι υπάρχει μια εξάρτηση μεταξύ του νιτσεϊσμού και του χιτλερισμού, του ναζισμού. Άλλοι το αμφισβητούν. Το γεγονός πάντως είναι ότι η αδελφή του Χίτλερ, η Ελισάβετ, ήταν αυτή που είχε ως πρότυπο το Χίτλερ και ήταν ακόλουθος όλων των θεωριών του Χίτλερ και μάλιστα έγραψε ένα βιβλίο με σημειώσεις του Νίτσε και το ονόμασε «Η θέληση για δύναμη», «Η δύναμη για θέληση», και επομένως είναι αυτό το πνεύμα του, θα λέγαμε, του νιτσεϊσμού, του υπερανθρώπου του Νίτσε. Ποιος ήταν ο υπερανθρώπος του Νίτσε? Κυριαρχεί το από τέσσερες βασικές αρχές. Η πρώτη βασική αρχή είναι ότι ο Θεός απέθανε. Άρα δεν υπάρχει Θεός. Η δεύτερη βασική αρχή είναι ο ανελέητος πόθος για την εξουσία, με οτιδήποτε και αν κοστίσει. Η τρίτη βασική αρχή, δεν υπάρχει ηθικό καλό και κακό, και επομένως ό,τι πίπτει άφησε το να πέφτει. Και ο τέταρτη βασική θεωρία, όλα επιτρέπονται. Άρα ξεκινάνε «δεν υπάρχει Θεός», «πέθανε ο Θεός» και καταλήγει στο «όλα επιτρέπονται». Αυτό έκανε τον Ντοστογεύσκη, το Ρώσο, εκείνο λογοτέχνη, να πει «δίχως Θεό όλα επιτρέπονται». Εξέφραζε δηλαδή την τσεϊκή παράδοση και νοοτροπία. Και αυτό αιματοκύλησε όλη την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη και την ανθρωπότητα. Αυτό είναι από τη μια μεριά. Η δυτική αυτή παράδοση, με αυτή την κουλτούρα του μυαλού και την κουλτούρα της απανθρωπίας που καλλιεργήθηκε μέσα από φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα, και από την άλλη μεριά είναι η ρωμιοσύνη. Δηλαδή όχι απλώς η Ελλάδα, γιατί όταν μιλάμε για Ελλάδα μπορεί το μυαλό μας να πηγαίνει και στην αρχαία Ελλάδα με τους φιλοσόφους, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη φυλή μας. Αλλά δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα με τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Νεοπλατωνισμό. Βεβαίως καυχόμαστε και για αυτή την περίοδο. Αλλά εδώ έχει μπολιαστεί αυτή η αρχαία ελληνική παράδοση με το χριστιανισμό και με τη μορφή της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν ελληνισμό ο οποίος βαπτίστηκε μέσα στην κολυμβήθρα της Ορθοδόξου παραδόσεως και αυτό απετέλεσε αυτό που λέμε ρωμιοσύνη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αν δούμε την Ελλάδα μόνο με τον αρχαίο πολιτισμό και την αρχαία παράδοση, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι ένα κομμάτι πολύ ένδοξο, το οποίο έχει πολλές διαδοχικές διαδρομές και παραδόσεις. Δεν είναι μόνο μια παράδοση. Δεν είναι μόνο η μεταφυσική, η περίοδος, η κλασική μεταφυσική. Υπήρχε και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν. Αλλά αν δούμε μόνο την Ελλάδα μέσα από αυτή την προοπτική, τότε δεν διαφέρει σε τίποτα, όχι σε τίποτα. Υπάρχει στενά, είναι στενά συνδεμένη με αυτό το πνεύμα της δυτικής παραδόσεως. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι όλη αυτή η παράδοση και η κουλτούρα από τον διαφωτισμό, τον ρομαντισμό, έχει επηρεαστεί από αρχαία φιλοσοφικά ρεύματα, όπως την προσοκρατική φιλοσοφία. Μερικά από αυτά έχουν επηρεαστεί από τον Πλάτωνα. Δηλαδή όλο αυτό το κλίμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τα διάφορα στάδια πέρασαν στον δυτικό χώρο και εκφράστηκαν δι' αυτού του τρόπου. Ο Νίτσε ασχολήθηκε πολύ με την φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την τραγωδία κτλ. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Εδώ όμως έχουμε ρωμιοσύνη. Ρωμιοσύνη που είναι φυσικά η παράδοση η αρχαία ελληνική, μπολιασμένη όμως με τον Χριστό, μπολιασμένη με τους πατέρες της Εκκλησίας, και έτσι είναι πιο ανθρώπινη, πιο ουσιαστική, έχει μια αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, φιλοθεία, φιλανθρωπία,
πέρα από τη Φιλαυτία. Γι' αυτό και λέγω ότι στα βουνά της Αλβανίας, στα οποία πολέμησε και ο πατέρας μου, εγώ τουλάχιστον έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από μικρό παιδάκι, που άρχισε να καταλαβαίνω. Τέτοια μέρα ο πατέρας μου άρχισε και να μας διηγείται περιστατικά, σαν και αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Και έλεγα, κάπου τα έχω και γραμμένα, να σας τα δώσω την άλλη φορά, να πείτε και αυτά που έγραφε και ο πατέρας μου. Λοιπόν, και μας διηγείτο περιστατικά, γεγονότα από τον πόλεμο, από το πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση, τραυματίστηκε στον πόλεμο, στην πρώτη γραμμή. Τον πήγαν στην Αθήνα 2 μήνες να θεραπευτεί και ξαναπήγε πάλι στην πρώτη γραμμή. Μέχρι το τέλος του πολέμου που κατέρευσε η Αλβανία και ντροπιασμένοι κατά κάποιον τρόπο επέστρεψαν στα Γιάννενα εκεί. Και μας έλεγε όλες αυτές τις ιστορίες και μεγαλώσαμε με τα ανδραγαθήματα αυτά των δικών μας ανθρώπων, των πατεράδων μας, όχι των παππούδων μας ή των άλλων θείων μας, των γονιών μας. Επομένως έχουμε 2 παραδόσεις. Η δυτική παράδοση με την οτροπία αυτή την οποία ανέπτυξα προηγουμένως και ουσιαστικά υπάρχει και σήμερα και αυτή η νοοτροπία, αλλά υπάρχει και αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας, μια υπαρξιακή φιλοσοφία και είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς, ότι ο δυτικός πολιτισμός ξεκίνησε ως έμβριο από τις θεωρίες του Jean-Jacques Rousseau επάνωδο στη φύση, άρχισε να ανδρώνεται για να φτάσει στο ύψος του που είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε και μετά να αυτοκτονήσει με τον υπαρξισμό του Σάρτ, ότι οι άλλοι είναι η κόλασή μου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και καλά στοιχεία και στη Δύση, φυσικά υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε άλλη παράδοση, την παράδοση της Ρωμιοσύνης. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι «Λευτεριά» και Ρωμιοσύνη είναι αδέλφια δίδυμα, είδατε, αυτό ακριβώς. Ρωμιοσύνη είναι η αγάπη, είναι το φιλότιμο κτλ. Οπότε αυτό να κρατήσουμε σαν μήνυμα. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις. Και έλεγα προηγουμένως τον κύριο Πιτσάκα, και εκείνος βέβαια το ξέρει, ότι αυτός ο πόλεμος εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικός, ήταν στρατηγικός, διότι κράτησε, διότι εδώ ιτήθηκαν τα ιταλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια όταν έρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν άλλους σκοπούς και είχαν αφήσει αυτό στον Μουσολίνη, αλλά εδώ μετά αφού απέτυχε εκείνος, ήρθαν και καθυστέρησαν και απεισχόλησαν τα στρατεύματά τους εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό τους πήρε μετά ο χειμώνας στην Ρωσία και εκεί έπαθαν παρολεθρία. Δηλαδή εδώ η Ελλάδα, αυτό το μικρό κομμάτι με την αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο, με τη Ρωμιοσύνη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με θυσίες, με αίματα, με θανάτους, με πίκρα, με αυτά που ακολούθησαν τα γεγονότα στην κατοχή, το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά αυτό το γεγονός. Πληρώσαμε αυτήν την το όχι πάρα πολύ ακριβά, αλλά κρατήσαμε την ελευθερία μας και την αρχοντιά μας. Και τώρα που να κλείσω αυτή την εκδήλωση, να σας πω ένα μήνυμα το οποίο έλαβα σήμερα SMS από κάποιον ο οποίος είναι εκοιμήθη τώρα, αλλά ένας γέροντας αγιασμένος, εξαγιασμένος και σοφός γέροντας, ο οποίος έλεγε το εξής και μου το έστειλαν με μήνυμα το μεσημέρι. Λέει, οι Έλληνες όταν λησμονούν την ιστορία επιτρέπει ο Θεός να την ξαναζούν σε δυσκολότερη επανέκδοση. Κοιτάξτε μήνυμα, όταν ξεχάσουμε την ιστορία, εμείς οι Έλληνες, οι Ρωμιοί, όταν ξεχάσουμε την ιστορία, τότε επιτρέπει ο Θεός για την αμνησία την οποία έχουμε υποστεί, επιτρέπει ο Θεός να ξαναζήσουμε αυτά τα γεγονότα σε μια νέα, χειρότερη και δυσκολότερη επανέκδοση. Γιατί λέει ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μου, ο Μητροπολίτης Καλλίνικος Εδέσης, βεβαίως και πεθαίνει. Γιατί δεν πεθαίνει. Τα ντουβάρια δεν πεθαίνουν.
Αλλά η Ελλάδα δεν είναι ντουβάρια, δεν είναι χώρος. Η Ελλάδα είναι παράδοση, πολιτισμός, νοοτροπία, ψυχή. Δεν πεθαίνει. Πώς δεν πεθαίνει? Όταν σραίει αυτός ο δυτικός πολιτισμός και η δυτική παράδοση, όταν χάνουμε αυτή την ρωμιοσύνη μας, το βάθος της ρωμιοσύνης, φυσικά και πεθαίνει η Ελλάδα ως τρόπος ζωής, ως τρόπος ύπαρξης. Γι' αυτό αυτές οι γιορτές είναι γιορτές για να μας θυμίζουν το τι είχαμε, το τι είναι η παράδοσή μας, το τι έκανε η προγονή μας και να γίνουμε καλοί απόγονοι των προγόνων μας. Να ευχαριστήσω θερμά τη χοροδία μας που μας έδωσε σήμερα πάρα πολλά ερεθίσματα, τον Παντελή τον Αναστασόπουλο με την μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως μας, με τη νέα ενδυμασία τους. Είναι καινούργια αυτή η ενδυμασία. Και βέβαια να ευχαριστήσω την ορχήστρα που μας τα ονόματα εδώ τα έχετε όλοι, να τα διαβάσω έτσι για να τους τιμήσουμε. Είναι λοιπόν η διεύθυνση του Παντελή Αναστασόπουλου, η ορχήστρα συγκροτούν η μουσική Θανάσης Αγγέλης Κλαρίνο, Ιωάννης Αναστασόπουλος Χρουστά, Θωμάς Νικολάου Κιθάρα, Φωτεινή Παπακότση Πλήκτρα, Παντελής Αναστασόπουλος Κανονάκη. Επιμέλεια των κειμένων η Χριστίνα Καρανικόλα Σκηνά Φιλόλογος. Απαγγελία Αγγελική Λαουρδέκη Δασκάλα. Λοιπόν, από αυτό όλα που είπαμε, πιστεύω να μην καταλήξουμε να πούμε τι ωραία περάσαμε. Πήγαμε στην εκδήλωση, φάγαμε, κοιμηθήκαμε και τελειώσαμε. Πήραμε νόημα και ζωή. Επομένως, να κρατήσουμε θερμά αγκαλιά, να μην φύγει από πάνω μας αυτό το μεγάλο νόημα που λέγεται ρωμιοσύνη. Χρόνια πολλά.